Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Μείναμε ολίγοι, διότι έχουμε απολύσει. Έλα, βρε, Γρηγόρη, λίγο πιο, κοντά μου. Πιο κοντά που μπορούμε να βλέπουμε όλοι πιο κοντά. Ηρεμία, ρε. Ηρεμία, θα γεμίσει. Θα γεμίσει ο Θοδωρή. Να είμαστε έτσι, να κάνουμε group therapy. Γρηγόρη, πώς αισθάνεσαι ανάμεσα στους νεότερους, γιατί είμαστε οι πιο νέοι. Έλα, ρε, μην τον σκάσεις. Καλά, ντροπή σου, Δημήτρη. Σιγά τα ανήλικα. Άκου τη σούπε. Νομίζω το ετοίμαζε διαφημίσει, να σου πει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, ενώ πώ είναι νέα αίματα στην τηλεόραση. Εγώ είμαι ο πιο φρέσκο, η Αντωνία. Ναι, αισθάνεται μια ανασφάλεια να κάνει. Ο Βαλέ και αυτό ο Ρίγα. Θέλει να πάρει κουβέντα και δεν μπορεί. Είναι ότι κομπλάρω. Γιατί? Γιατί είσαστε πιο νέοι. Για πάντα νέοι. Ρούφα την ενέργειά μας τότε. Δεν πειράζει. Πετάω λοιπόν και λέω. Και πες. Ο Θοδωρής έρχεται, έχει μείνει από πόδι. Τι σημαίνει ότι μείνει από πόδι? Τα καλά τα δικά μου που δεν κουνάς το ένα πόδι. Και θέλει φυσικοθεραπείε πάρα πολύ. Φτιάχνεις δουλειά πολύ. Βέβαια. Η Κατερινούλα είναι λίγο συναχωμένη. Λίγο όμως, ελάχιστα, αλλά καλού κακού. Δεν παίρνουμε ρίσκα. Δεν παίρνουμε ρίσκα. Είναι μέρες που δεν παίρνουμε ρίσκα. Οπότε, μείναμε. Εμένα μην με βάζεις μέσα, διότι εγώ βλέπεις, ε. Εσύ κάνεις για μεταχειρίο. Εσύ σκυλί του παλαιού. Και να κρατάω αποστάσεις από όλους. Έτσι, έτσι. Όποιος τίνει να αρρωστήσει, ας κάτσει να ξεκουραστεί με τον χρόνο του. Σπίτι του. Είσαι σκυλί του πολέμου. Εγώ βλέπετε, όρθια. Εσύ όρθια και σε βλέπω και... Όλοι έχουν περάσει και κάτι. Μόνο εμείς οι δύο ακόμα όρθιοι και ο Γεροκουντάρας. Τι πατσίλο μου, Ελένη. Έλειπε η Λιάννα. Έλειπε, κάτσε, μη μας. Δύο μέρες. Που ήταν άρρωστη. Μια οτίτιδα κάποια στιγμή πρώτο μήνα. Σιγά, δεν είναι τίποτα. Η οτίτιδα δεν είναι τίποτα σημαντικό. Δεν είναι τίποτα. Προληπτικά είχα κάτι στο σπιτάκι. Ελένη. Πραγματικά τα συγχαρητήριά μας η μία για την άλλη. Τι έχει συμβεί. Τα συγχαρητήριά μας. Μπράβο μας. Μια χαρά. Παιδιά. Α, μα, όχι ρε παιδιά. Ούτε όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Τι κατάσταση είναι αυτή. Έρχεται. Δώσε λίγο αέρα. Όχι ρε παιδιά. Με το φορείο σε φέρανε. Άλλος επαγγελματίας. Ένας και ένας εδώ μέσα για επαγγελματίες. Σε ευχαριστώ. Πού πας με την πότα. Θες να μου πεις. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να φορέσω ψηλοτάκου να είπαμε. Θες να μου πεις παλικάρι. Έλα να σε βοηθήσω. Μπορεί να σκοθεί. Θα δούμε. Έλα, για, περιμένετε, παιδιά, μπορεί να σκοθεί. Περιμένετε, να δοκιμάσετε. Όχι, να σε πάμε και κοντά. Έλα, έλα, θα ξεκοθώ μετά τις διαφημίσεις. Σε ματιάσαμε. Μετά τις διαφημίσεις. Ήταν αυτό που είπα, που λέω ότι οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι πάνε ή έτσι ή απαλλιώ. Παιδιά, θα με πάτε. Πού με πάτε. Ελένη, δεν μπορώ να τρελαθώ. Φτάνει στο πάνελ. Μπράβο, βάλτε το πρώτο πρώτο. Έπεσε, παλικάρι μου. Μου έπεσα, μωρέ, τη μέση μου έπαθα και έπαθα. Το πόδι το δεξί. Μου έδιασε το πόδι από τη μέση. Δεν μου έδιασε, δεν μπορούσα να το σηκώσω το πρωί. Πού πήγε από εδώ, Μάγκα. Δεν είχα τίποτα άλλο χτες το βράδυ. Τι να είναι, σε παρακαλώ πολύ, τι να αυτά που λες, Μάγκασα. Και Μάγκασα, εκεί οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν τις χαρές τους. Σε καταλαβαίνω, ρε Θοδωρή. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πού είμαι, πού είμαι. Το έχω περάσει σε κανέναν. Στον Ευαγγελισμό είμαι. Τι είσοδος ήταν αυτή την οπτικά. Να αλλάξω παθαίνετε εδώ μέσα, ρε. Είναι τρομερό. Και έχω και ταξίδι. Θα πας, παιδί μου. Πού να πας, ρε. Θα δούμε. Σε μια ώρα πώς θα είμαι. Γιατί σου κάνανε εσύ και μπορεί να είσαι καλύτερα. Μα είναι εσύ. Στα πισινά, ε. Στα πισινά. Είμαι σε καταπληκτική. Στα πισινά, τρελό. Όχι, εδώ την έκανα. Όχι, ρε Θοδωρή. Αν νιώσει καλύτερα το όχημα, το θέλω. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Μ' αρέσει το ενδιαφέρον. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος. 25 χρόνια λέω για ταινίες. Κανένας δεν είχε μαζευτεί τόσο πολύ. Ένα, μια ψιλολουμπάγκος φιαλγία έπαθα. Γιάννα μου, αλλά όχι, παρακαλώ, πώς. Εμείς είμαστε η οικογένειά σου, ρε Θοδωρή, δικοί σου άνθρωποι. Το ξέρω, ναι. Δεν θα νοιαστούμε εμείς, ποιος θα νοιαστεί. Ο γείτονος. Και όμως ξέρεις τι όμορφος που είσαι. Δεν δείχνεις καθόλου ταλαιπωρημένος. Είναι τα ναρκωτικά που έχω πάρει. Παιδιά, δεν έπεσε λεωφορείο πάνω μου, έπαθα τη μέση. Προφανώς είναι η μέση, δεν το κατάλαβα, αλλά είναι οσφιαλγία η οποία χτυπάει. Έκανε την πιο εντυπωσιακή είσοδο στην ελληνική. Που έχει γίνει ποτέ. Τόσα χρόνια εδώ μέσα δεν το έχω καταφέρει τέτοια είσοδο. Μην το πενευτεί ο Κεβόρκ. Να σου πω,